Αντώνης Σαμαράς επισκέφθηκε το μεσημέρι τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν στα επεισόδια. Δεν νομίζω να υπάρχουν αστυνομίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών που να τραβάνε αυτά που τραβάει η δική μας. Ήρθα να ευχηθώ καλή ανάρρωση στα νέα τα παιδιά που τραυματίστηκαν κάνοντας με φιλότιμο το καθήκον τους. Κάθε ημέρα παραμονής του κυρίου Παπουτσή στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκθέτει ανεπανόρθωτα τη χώρα. Από αυτούς τους κουκουλοφόρους που έκαψαν προχθές ιστορικά κτίρια στην Αθήνα, αν θέλουν που δεν θέλουν, θα μπορούσαν να μας σώσουν. Ποιος θα μας σώσει από τους κουκουλοφόρους με τις γραβάτες που κάνουν ολοκαύτωμα την ελληνική κοινωνία με τις αποφάσεις τους? Όλες οι πλευρές να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Η εγκληματική τους αδιαφορία στις συνεχείς εκκλήσεις μας άφησε ελεύθερες τις ομάδες της αλητείας και του τραμπουκισμού να χρησιμοποιούν ως κέντρο πολεμικών επιχειρήσεων την νομική σχολή, διαλύοντας το κέντρο της πόλης. Η εισαγγελέας Ράικου έδωσε παραγγελία διενέργειας 4 προκαταρκτικών ερευνών για τα επεισόδια της Κυριακής. Μαχαίρι 20% στην κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων και ταυτόχρονα φρένο στην υπερχρέωση με